Η ιστορία μας είναι πετυχημένες ιστορίες. Πριν μιλήσουμε για το πόσο πετυχημένη είναι αυτή η ιστορία, θέλω να καταλάβω γιατί το κατάστημά σας, το μαγαζί σας, λέγεται ταβέρνα και λέγεται Ινοφροντιστήριο. Ναι, ταβέρνα είναι δραστηριότητα. Ο τίτλος είναι Ινοφροντιστήριο Νέξαρτος Τσαρδακάς. Ο λόγος είναι γιατί μετά από αφηγήσεις, από ιστορίες από πολλούς πελάτες, μου δίνει να καταλάβω ότι τη δεκαετία του 60 και του 70 υπήρχε μεγάλη φροντίδα από τον πατέρα μου, τους ανθρώπους αυτούς που τότε ήταν μαθητές των επαγγελματικών σχολών που υπήρχαν εδώ στην περιοχή. Οι οποίοι είναι εδώ από πάνω. Στο Χατζηβασίλη λέγανε, στις Παράγκες, προφανώς είναι τα σημερινά τεχνικά επαγγελματικά ιδρύματα αυτά. Πολλοί από αυτούς μου λέγανε ότι αφού είχαν τελειώσει το εξατάξιο γυμνάσιο, ερχόταν να ακολουθήσουν σπουδές για ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, υδραυλικούς. Μέναν σε δώματα της περιοχής, όχι σπίτια ολόκληρα, δωμάτια νοικιάζανε και ερχόταν εδώ καθημερινώς για το μεσημεριανό και το απογευματινό φαγητό. Άρα ήταν το στέκι των φοιτητών. Ήταν το στέκι των φοιτητών της εποχής εκείνης που ο πατέρας μου τους φρόντιζε. Τους φρόντιζε δηλαδή το τι θα φάνε κάθε μέρα. Αν μέναν από λεφτά, γιατί οι γονείς τους μέναν σε χωριά, τους έδινε και λεφτά, παπούτσια, ρούχα. Κάθε Κυριακή τους έδινε και μια κούπα κρασί να πιούν, όχι άλλη μέρα. Όχι διάβασμα. Ναι, την Παρασκευή νηστίσιμα και την Τετάρτη και Παρασκευή νηστίσιμα. Πολλές φορές τον πατέρα μου τον είχαν και σαν πατέρα, τους φρόντιζε και η μάνα μου βέβαια, αλλά ο πατέρας μου ιδίως, επειδή ήταν και άντρας προς άντρα, το συμβούλευε και για άλλα πράγματα. Και οι γονείς τους ερχόταν μια φορά το μήνα, μια φορά στις 15 μέρες και παίρναν την αναφορά του μπαμπά. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε καταρχήν μια οικογενειακή επιχείρηση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και με βάθος χρόνου ταβέρνα στην πόλη του Βόλου. Ναι, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που από ό,τι έχω δει στις εφημερίδες του 1908 υπάρχει αναφορά ότι εδώ στην περιοχή μας, το οποίο τότε ήταν όλο κτήματα, ένα μικρό δάσος ήταν, άλσος, ερχότανε και διασκεδάζανε στο περιβόλι του Τσαρδακά. Μάλιστα. Αναφορές από θείους που δεν ζουν πια μου είχαν πει ότι υπήρχε ο παππούς μου, είχε κάτι σαν οβελιστήριον, ψισταριά το πούμε, που είχε δικά του κρασιά, τσίπουρα, είχε και γραμμόφωνο και κάνανε και χοροσπερίδες. Και τις εποχές 1908-1907 και μετέπειτα, ιδίως στην Πρωτομαγιά, ερχόταν και τη γιορτάζαν στο περιβόλι του Τσαρδακά. Βέβαια όλα αυτά τα συγκέντρωνα όλα αυτά τα χρόνια, ώσπου μια μέρα κάποιος φίλος και γνωστός μου μου έδωσε από την εφημερίδα τη Θεσσαλία όλα αυτά γραμμένα από τους ρεπόρτερ της εποχής εκείνης. Κύριε Τσαρδακά, από το 1908 μια ταβέρνα που περνάει από γενιά σε γενιά. Έχουν περάσει και συνταγές. Δηλαδή υπάρχει κάτι που τρώμε τώρα και μαγειρεύεται όπως μαγειρευόταν τότε, ή απλά έχει περάσει η αγάπη για το μαγείρεμα? Σας είπα πριν, αν είστε σεφ και μου είπατε είμαι μάγειρας. Μάγειρας είμαι, εραστής της τέχνης είμαι εδώ πέρα. Εδώ μέσα μεγαλώσαμε, το μαγαζί αυτό το ξεκίνησε ο παππούς μου με τον αδερφό του. Βέβαια μετά το 1908 υπήρχε μικρασιατική, υπήρχαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, πήγε φαντάρος ο παππούς, είχε κλείσει το μαγαζί. Μετά ήταν... η μικρασιατική καταστροφή, μετά ο πρώτος παγκόσμιος, ο παππούς συνέχεια πήγαινε φαντάρος. Κάποια στιγμή... Πολεμούς συνέχεια. Υπήρχαν κοιμήλια πάρα πολλά, πολλές αυτές οι εκστρατείες που έκανε. Κάποια στιγμή και μετά το μαγαζί έκλεισε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ξανά άνοιξε το 59-60 και το 64 άνοιξε και με άδεια τότε. Είχε πάρει και άδεια. Το οποίο είχε μεταφερθεί στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Παλιότερα ήταν, από ό,τι κατάλαβα, στις ομολογίες των μεγαλύτερων θείων και του πατέρα μου, ήταν μέσα στο προάβλιο του πρώτου Λυκείου Βόλου. Το οποίο ήταν όμως ελαιοπερίβολα, πιο πολύ ελαιοπερίβολα και κηπευτικά. Το μαγαζί ήρθε εδώ το 64, ξανά άνοιξε επίσημα με τη μητέρα μου και τον παππού μου. Και από τότε λειτουργεί κανονικά μέχρι και τώρα. Τώρα, τα πιάτα που έχουν περάσει, τα φαγητά που έχουν μείνει από τότε, έχουν, θα έλεγα ότι προσαρμοστήκαν σε σημερινή εποχή. Ποιο είναι το προσαρμοσμένο, ας πούμε? Ποιο είναι το αγαπημένο σου που σου φέρνει και τις μνήμες? Αυτό που δεν σταμάτησε όλα αυτά τα χρόνια να γίνεται, η γίδα η βραστή.
Η γη θα ευρεστεί και το μοσχαράκι, το κοκκινιστό και το αρνάκι με τα κλιματόφυλλα. Νίκο Τσαρδακά, είναι μια από τις φημισμένες ταβέρνες το Ινοφροντιστήριο στην πόλη του Βόλου. Και όχι μόνο στο Βόλο, και γενικότερα. Είναι ξακουστή. Άρα θεωρείται μια πετυχημένη κατάσταση επιχειρηματική. Ποιο είναι αυτό το μυστικό? Μυστικό. Δεν νομίζω, αν ήταν μυστικό δεν θα το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι η συνταγή της επιτυχίας είναι η φροντίδα που δείχνουμε για αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Η διαρκής αγάπη δηλαδή, ναι, για αυτό που κάνουμε. Ναι. Η διαρκής αγάπη για αυτό που κάνουμε. Καταρχήν είναι ένας χώρος που τον σεβόμαστε, γιατί έχει πολύ βαριά ιστορία. Δεν είναι ένα μαγαζί που άνοιξε τώρα, πριν 5 χρόνια, πριν 10, πριν 30, πριν 40. Είναι ένα μαγαζί που έχει ένα κατάστημα που έχει μια ιστορία 100 χρόνια. Αυτοί που δουλεύουν εδώ σέβονται τον χώρο. Είμαστε δηλαδή όχι μόνο συνάδελφοι, αλλά νιώθουμε μέλος μιας οικογένειας ο καθένας μας. Ασχέτως αν δεν έχουμε συγγένεια εξαίματος, είμαστε στην ίδια οικογένεια. Σεβόμαστε το χώρο. Μην ξεχνάς, Γιάννη, ότι σε αυτόν εδώ το χώρο ο πατέρας μου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν αρκετά χρόνια. Ο παππούς μου. Υπάρχει μια μεγάλη ιστορία. Και αυτό αποδεικνύεται και από τον ίδιο τον κόσμο που έρχεται. Συγκεκριμένα χτες το απόγευμα είχα μια παρέα που ήταν μια οικογένεια, ο παππούς, ο μπαμπάς, τα εγγόνια, και μου λέγανε ότι ο παππούς, ήταν γύρω στα 80 ετών, 85, είχε κάνει το τραπέζι του γάμου του εδώ, μετά έκανε ο γιος του το τραπέζι για τη βάφτιση από τον εγγονό του παππού, και τώρα κάναμε από τα εγγόνια τους αραβώνες. Δηλαδή αυτή η οικογένεια ακολουθεί το μαγαζί σαν ιστορία. Είναι 80 παππούς ο χρόνος, 80 χρονών ο παππούς. Πάντως σε ακούω και νιώθω ότι όχι την ευαργιά η κληρονομιά πάνω σου, αλλά ότι ρε παιδί μου σε ακολουθεί καθημερινά. Δηλαδή την αγάπη που λέγαμε πριν σαν ένα μυστικό, αν θέλεις, στη συνέχεια, είναι ότι είναι αυτό που είπες πριν, ο σεβασμός στο χώρο, στην ιστορία του, στην παράδοση της δικής σου οικογένειας, στον κόσμο που είχε τους δικούς του ανθρώπους που μεγαλώσαν εδώ. Ναι, βέβαια, η ιστορία, βασικά πρέπει να σέβεσαι το παρελθόν σου. Αυτό σεβόμαστε. Γιατί ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια που πέθανε ο πατέρας μου, ακόμα έρχεται κόσμος να μου διηγηθεί ιστορίες με τον πατέρα μου. Άλλοι, τώρα αν θα ζούσε, θα ήταν συνομήλικοι. Άλλοι που τότε ήταν μαθητές στην περιοχή, ας πούμε, μου λέγανε ότι όταν είχαν μια ώρα κενό, ερχόταν στο μαγαζί δίπλα να πιούν τσίπουρα. Και ο μπαμπάς καθόταν στην πόρτα, μην έρθει και κανένας καθηγητής, και τους φυγάδευε από την πίσω πόρτα για να βγουν να πάνε στο προάβιο του σχολείου. Νίκο, οι δικές μου παιδικές αναμνήσεις από εδώ, πρέπει να σου πω, το πιο έντονο στοιχείο είναι, όχι το φαγητό, είναι τα υπέροχα σπίτια, θα τα δείξω κιόλας, που έφτιαχνε ο θείος σου με αυτή την ιδιαίτερη τεχνοτροπία, με τον πηλιορίτικο ρυθμό που κατασκεύαζε σε πίνακα πηλιορίτικα σπίτια. Δεν είναι ζωγραφική αυτό που βλέπετε τώρα, είναι πραγματικά κατασκευή. Τι είναι αυτά? Ο μικρός αδερφός του πατέρα μου ήταν και πιο καλλιτέχνης. Και πιο καλλιτέχνης, και στο μυαλό ξέφευγε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα τέτοια. Υπάρχουν πολλά. Αυτά είναι με πέτρα πυλίου κατασκευασμένα, χτισμένο όπως χτίζεται ένα σπίτι, και με αρμούς, με σκελετό, ακόμα και τα χόρτα που φαίνονται είναι υγρασία, την οποία την έπαιρνε από τις στέγες στα σπίτια, την πρασινάδα, και την διαμόρφωνε έτσι να φαίνεται σαν δέντρο. Τα έφτιαχνε ο θείος, ο Ηλίας Τσαρδακάς, ο οποίος προσπαθούσε πάντα να δώσει κάτι ξεχωριστό κι αυτός, και μου τα είχε αφήσει προκειμένου να τα βλέπει ο κόσμος. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη κουβέντα, αν σε ρωτούσε ένα νέο παιδί ποιο είναι το μυστικό του να καταφέρεις να πετύχεις αυτό που κάνεις. Γιατί, εντάξει, καλή είναι η αγάπη που είπαμε, αλλά υπάρχει και πολύ σκόπος πίσω από όλο αυτό. Πολλές ώρες δουλειάς. Ο κόσμος ανταμείβεται από τον κόσμο. Από το να σε προτιμάει ο κόσμος, το να σου λέει ο κόσμος
οι πελάτες να σου λένε αυτό που πραγματικά νιώθουν. Αυτό μερικές φορές πρέπει να το εκμερίσεις κιόλας. Mm-hmm. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην ασχοληθεί. Και να προσπαθείς πάντα να βρίσκεις, να κάνεις και καινούργιους πελάτες. Και να αγαπάς, να αγαπάς και να το δείχνεις μέσα από το φαγητό, μέσα από, πώς να σου το πω, μέσα από αυτό που παρουσιάζεις. Αλλά να το κάνεις με τέτοιο τρόπο που να το καταλαβαίνει ο άλλος. Πες μου τώρα, ένας μάγειρας που δεν έχει σπουδάσει, πώς γίνεται τόσο καλός μάγειρας όσο είσαι? Έχεις κάψει πολλά για να γίνεις τόσο καλός, γιατί όλα αυτά που τρώμε είναι εκπληκτικά. Έχω παρακολουθήσει κάποια για 2 χρόνια μια σχολή, την οποία δεν μπόρεσα να τη τελειώσω γιατί μετά πέθανε ο πατέρας μου και έπρεπε αναγκαστικά να είμαι στο μαγαζί. Κάποια στιγμή θα τη τελειώσουμε. Τώρα το φαγητό είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων. Πρέπει να ενημερώνεσαι, να παρακολουθείς δηλαδή την εξέλιξη. Τι αρέσει να μαγειρεύεις περισσότερο, τα φαγητά ή τα γλυκά, γιατί βλέπω ότι βάζεις τέχνη και στα γλυκά. Τα γλυκά, δεν είμαστε ζαχαροπλαστείο και ούτε αντικαθιστούμε κάποιο ζαχαροπλαστείο. Απλά ένας τρόπος ευχαρίστησης, να ευχαριστούμε τους πελάτες μας για το ότι ήρθαν σε εμάς, μας επιλέξαν για σήμερα το μεσημέρι, για σήμερα το βράδυ, είναι να κάνουμε ένα γλυκό που να το φτιάχνουμε εμείς με τον τρόπο που θέλουμε, χωρίς να αποσκοπούμε στο κέρδος, απλά να τον ευχαριστήσουμε. Και προσπαθούμε τις περισσότερες φορές να το συνθέτουμε και εκείνη τη στιγμή. Το να κάνεις το γλυκό και να το δίνεις θα μπορούσε να είναι, όπως μπορούσε να το πεις, ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ. Αφού σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα, θέλω κλείνοντας, μιλώντας στους πελάτες σου, στους υποψήφιους, σε όσους έχουν έρθει και όσους θέλουν να έρθουν, ένα, δεν θα πω μήνυμα, τι λες στον κόσμο για να έρθει εδώ, τι τους λες? Είναι κάτι αυθεντικό, είναι κάτι που σε φέρνει, σε συνδέει με το παρόν, με το χθες, οι γεύσεις είναι απλές, είναι μαμαδίστικες, είναι σπιτικές, τι λες, όλα αυτά? Δεν λέω κάτι συγκεκριμένα, θα προτιμώ να μου τα λένε αυτοί, γιατί το να πω εγώ κάτι, θέμα είναι τι θα καταλάβει ο άλλος. Και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Σημασία έχει αυτό που κάνουμε εμείς, να μπορεί να το αντιλαμβάνεται ο άλλος και να σου το λέει αυθόρμητα. Αυτό είναι, πιστεύω, το καλύτερο πράγμα για μια επιχείρηση. Να μπορεί ο άλλος να καταλάβει τι κάνεις. Το κάνεις με απλό τρόπο, μιας και στη ζωή όλα απλά είναι. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε δύσκολα. Πάντως να ξέρεις ότι επειδή σε εγκαινιάζεις τη στήλη που λέγεται success story, πραγματικά νομίζω απέδειξε και η κουβέντα μας ότι είσαι μια πετυχημένη ιστορία. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Είμαι η συνέχεια μιας πετυχημένης ιστορίας. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις κάτι πετυχημένο και να το διατηρήσεις παρά να δημιουργήσεις κάτι και να το ανεβάσεις μόνος σου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρεις κάτι επιτυχημένο, δηλαδή εγώ κάθε φορά που ανοίγω την πόρτα για να μπω και το πρωί στο μαγαζί, έχω μια ιστορία 110 χρόνων στην πλάτη μου. Που λέω, αν σήμερα δεν πάει κάτι καλά, τη βάψα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.